Κύριε Σιδηχάκη. Κύριε Κοταρίδη, πολλές φορές η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αξιοποιείται, προσφέρεται για πλειοδοσία υποσχέσεων. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στις περισσότερες και φορές, θα έλεγα εγώ τώρα, επειδή είπατε πολλές φορές. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Ποιον λοιπόν κοροϊδεύουν με τις εξαγγελίες τους? Και ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα και ο κύριος Τσίπρας απόψε. Όλοι τους συνεχίζουν αυτή την κάλπικη αντιπαράθεση μεταξύ τους, προβάλλοντας ως λύση την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει τσακίσει λαϊκά δικαιώματα όχι μόνο στη χώρα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν είναι συνένοχοι για την κομμωδία αυτών των κρατικών μέτρων ανακούφισης, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος τους, με διακυβέρνηση όλων τους, στην κυριολεξία αρπάζει τον κόπο των εργαζομένων με τους έμεσους φόρους, με την άμεση φορολογία, επιστρέφοντας ελάχιστα, τα οποία τα παρουσιάζουν ως παροχές. Μιλήσανε για κοστολόγηση και ο ένας και ο άλλος. Το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει? Δεν είναι συνένοχοι για τις κρατικές επιδοτήσεις στην αύξηση των τιμών, της ακρίβειας, στα κέρδη που εξασφάλισαν οι διάφοροι μονοπωλιακοί όμιλοι τη στιγμή που η λαϊκή οικογένεια στενάζει? Δεν είναι συνένοχοι για το τρίτο μνημόνιο, για τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, για τα ευρωπαϊκά εξάμηνα? Και κυρίως δεν είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι που προβάλλουν ως λύση την ανάπτυξη για όλους? Κύριε Σιδηχάκη, εσείς τι προτείνετε ουσιαστικά? Εσείς τι προτείνετε? Τι προτείνετε το ΚΚΕ, τι προτείνετε? Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την πραγματικότητα. Για να μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρξει λύση στην ενεργειακή φτώχεια, που όλοι μιλάνε σήμερα για ενεργειακή φτώχεια, αν δεν υπάρξει σχέδιο, για παράδειγμα, άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα του λιγνίτη, τη γεωθερμία, την υδροηλεκτρική ενέργεια, πώς λοιπόν θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια? Εάν το κάνουν αυτό, πάνε κόντρα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν το θέλουν. Γιατί έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει στην απολιγνητοποίηση της χώρας. Έχουν συμφωνήσει στην πράσινη ενέργεια. Έχουν συμφωνήσει, για παράδειγμα, στο χρηματιστήριο ενέργειας. Θα καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως λέει το ΚΚΕ, και όλες οι συμβάσεις που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής? Θα γίνει η απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία? Θα καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια? Αν λοιπόν δεν πάρθουν τέτοιου είδους μέτρα, πώς θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια? Και την ίδια στιγμή μιλάνε και κοκορεύονται ότι κοστολογούν και θα δώσουν δισεκατομμύρια στο λαό. Ο κύριος Τσίπρας το μόνο που κάνει, ποιο ήταν? Να κλείνει σε όλες τις πτώσεις σήμερα τη λέξη κοινωνική συνοχή. Τι σημαίνει όμως κοινωνική συνοχή? Σημαίνει να ασπαστεί ο λαός και να υποταχθεί στους αναπτυξιακούς στόχους του κεφαλαίου σήμερα και σερβίρει την ίδια ξαναζεσταμένη σούπα. Αυτό το περιτύλιγμα περιδίδεται δικαιοσύνης και να δίνει τελικά άλοθη στις αντιλαϊκές στρατηγικές που εφαρμόζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, απλά γιατί τις έχει συμφωνήσει. Για παράδειγμα, η στρατηγική της πράσινης μετάβασης μπορεί να είναι δίκαιη? Αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι δίκαιη? Το χρηματιστήριο ενέργειας που το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μετατραπεί, να μετατρέψει την ενέργεια σε κοινωνικό αγαθό? Αυτό το υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ωφελή τους μικροεπαγγελματίες και τους αγρότες, για το οποίο συμφωνούν όλοι? Μίλησε για καταστολή, για τους θεσμούς, για τους μηχανισμούς της καταστολής. Δεν μας είπε όμως τελικά γιατί δεν μιλάει κανένας τους για την κατάργηση αυτού του αντιδραστικού, σάπιου, σκοτεινού θεσμικού πλαισίου που δίνει βορά τα προσωπικά δεδομένα του λαού μας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε οποιοδήποτε κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς που παρακολουθούνται τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 100.000 πολίτες, πολιτικοί, συνδικαλιστές, κόμματα, αρχηγοί κομμάτων? Άρα λοιπόν, από την αρχή ως το τέλος, ο κύριος Τσίπρας καλούσε το λαό να στρατευτεί πίσω από τον στόχο να γίνει η Ελλάδα σαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θα έλεγα σαν τα μούτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μου για την φράση αυτή, διότι την ίδια στιγμή αυτά που βιώνει ο δικός μας ο λαός τα βιώνουν και οι άλλοι λαοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν τα ίδια αδιέξοδα και είναι αποτέλεσμα των πολιτικών συνολικά των κυβερνήσεων. Ωραία, κύριε Σιδηχάκη, μια τελεία βάλτε μόνο.
Κύριε Κοταρίδη, οι επόμενοι μήνες θα είναι ακόμη χειρότεροι, αυτό που είπατε κι εσείς. Και νομίζω ότι κανείς δεν συζητά το αν θα είναι χειρότεροι ή καλύτεροι, αλλά το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη, βαθιά, νέα καπιταλιστική κρίση. Είναι η τρίτη μεγάλη κρίση τα τελευταία 15 χρόνια. Και ο χειμώνας που έρχεται, οι εργαζόμενοι θα βιώσουν, θα έλεγα, μαζική αδυναμία θέρμανσης, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης, υπέρογκες τιμές. Θα πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα. Δεν κινδυνολογούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι, το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δείχνει το πραγματικό αντιδραστικό του πρόσωπο, το σάπιο πρόσωπο. Και εδώ τσακώνονται όσοι έχουν την ευθύνη γι' αυτό. Κανείς από τους παρισταμένους δεν είναι αθώος του αίματος, δεν εννοώ προσωπικό, προσωπικά εννοώ τα κόμματά τους. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα. Και έρχονται οι ανακοινώσεις και τα μέτρα του Πρωθυπουργού και οι ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μην καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο λαός μας. Τα μέτρα ανακούφισης, αυτό το πακέτο και τα λοιπά που εξαγγέλθηκε από το Πρωθυπουργό, φτάνει τα 5,5 δισεκατομμύρια που μεταφράζεται μόλις σε 500 ευρώ ανά άτομο. Όταν εδώ πέρα έχουν πραγματικά καταλυστέψει το λαϊκό εισόδημα, έχουν αδειάσει τις τσέπες των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο και πιο σοβαρό είναι ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Αυτά που λένε ότι θα δώσουν το κοστολόγιο που έχουν βγάλει και οι δύο, ποιος θα το πληρώσει. Δεν θα το πληρώσει πάλι ο λαός. Από πού θα το πληρώσει. Δεν θα το πληρώσει από τους έμεσους φόρους, από τους άμεσους φόρους, από τα χαράτσια, από αυτή τη λαϊλασία που έχει υποστεί ο λαός μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να με την διακυβέρνηση όλων αυτών. Κύριε Χίτα. Ναι, θέλω να πω ότι εδώ δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναμονή. Δεν πρέπει ο λαός να δώσει ανοχή σε κανέναν. Γι' αυτό είναι εδώ το ΚΚΕ και κάνει το κάλεσμα συμπόρευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο λαός μας στις 9 του Νοέμβρη πρέπει να δώσει τη δική του απάντηση στις απεργιακές κινητοποιήσεις.